Στην επίσημη σελίδα του Μιλητήριου Σέρων έχει ανέβει ο διαγωνισμός για την διαδικασία σύναψη σύμβαση και υλοποίηση παροχή υπηρεσιών σύντηση στη δομή φιλοξενία στην Παλιά Γεωργική Σχολή των Σερών. Μάλιστα, σε συγκεκριμένη σελίδα αναφέρονται και οι όροι του διαγωνισμού. Ναι, το 10ο Σύνταγμα λοιπόν Πεζικού μέσω του 4ου Επιτελικού Γραφείου μας έδωσε τις 25 Οκτώβου το έγγραφο που αφορά την σύντηση στην Παλιά Γεωργική Σχολή που αφορά τη δομή της φιλοξενίας. Εκεί λοιπόν αφορά τον μήνα από 4 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου. Σύντηση 500 μερίδες την ημέρα που αφορά πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Με τιμή ανώτατη 5,87 μαζί με ΦΠΑ και ποσό 88.050 μαζί με ΦΠΑ. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου στη ΛΑΦ. Το κάναμε αυτό όπως πολύ σωστά είπατε για την ενημέρωση των μελών μας και αυτοί που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν με αυτή την τιμή και σίγουρα παρακάτω θα κάνουν τις προσφορές τους με σκοπό να βοηθήσουν την υπάρχουσα κατάσταση. Να σημειωθεί πως η χρονική διάρκεια του διαγωνισμού είναι ένας μήνας, ενώ είναι η δεύτερη φορά που πραγματοποιείται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός για τη σύντηση των προσφύγων που φιλοξενούνται στις ΣΕΡΕΣ. Είναι ο δεύτερος διαγωνισμός ο οποίος αφορούσε 10 μέρες. Αυτό από ό,τι βλέπουμε είναι ένα μήνα και υποθέτω ότι θα υπάρχουν και άλλοι διαγωνισμοί ανατακτά χρονικά διαστήματα. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν ένα μήνα κλπ. Αυτό όμως, από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν όλα τα στοιχεία και όλες οι προϋποθέσεις που χρειάζονται για να πάει κάποιος στο διαγωνισμό και από εκεί και πέρα είπαμε ότι όποιος θέλει, εμείς βασικά θέλουμε τα χρήματα αυτά να τα πάρει κάποιος ωραίος επιχειρηματίας. Τώρα από εκεί πέρα όμως είναι θέμα του επιχειρηματία αν μπορεί να τα επεξέλθει σε δεδομένη τιμή. Και υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Ναι, ναι. Καλό θα είναι να δηλώσουν. Και υπάρχουν και από ό,τι έχω πει κατά κόρο ότι οι σερεί επιχειρηματίες είναι από τους καλύτερους και σε τιμές και σε ποιότητα. Έτσι, που είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για φαγητό. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε και τι θα τρώμε. Μην είναι ένα φαγητό. Τώρα από εκεί και πέρα με αυτή την τιμή τι θα προσφέρουν, αυτό είναι δικό τους θέμα και αυτοί γνωρίζουν.